Ραχθές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης του 70χρονου Παντελή Δουρουντάκη από τα Σφακιά. Λίγες ώρες μετά τη σύλληψη δύο Σφακιανών με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και λίγο πριν οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν, οι αστυνομικές αρχές των Χανίων εντόπισαν τη σωρό του άτυχου 70χρονου. Η σωρό όπως και το αυτοκίνητο με το οποίο είχε φύγει το απόγευμα της Τετάρτης 7 Μαρτίου βρέθηκαν σε περιοχή του Αλικιανού στα Χανιά. Το αυτοκίνητο το είχαν ρίξει σε ένα λάκκο και το κάλυψαν, ενώ σε κοντινό σημείο είχαν καλύψει και τη σωρό του 70χρονου. Μάλιστα, στη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών για την εξιχνίαση της υπόθεσης, η Νταλίκα είχε οδηγηθεί στο χώρο του πρώην αστυνομικού τμήματος Σούδας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο αδέλφια που έχουν συλληφθεί, 44 και 39 ετών, ομολόγησαν την πράξη τους και οδηγήθηκαν στον ανακριτή για την απολογία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί των Χανίων εξ αρχής ερευνούσαν το θέμα της ανθρωποκτονίας, η οποία όμως είχε καλυφθεί με τόσο αριστοτεχνικό τρόπο που χρειάστηκε η αξιοποίηση εξελιγμένων τεχνολογικά μέσων και μάλιστα νέας γενιάς, τα οποία σε συνδυασμό με την μεθοδικότητα των ερευνών οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα.